Έχουμε τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κύριο Γιάννη Δελή. Δεν ξέρω, κύριε Δελή, έχω την αίσθηση ότι είναι φεδροποίηση της Βουλής. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε όλα αυτά που ζούμε. Βεβαίως και συμφωνούμε. Νομίζουμε ότι η κατάσταση πια έχει φτάσει στα όρια της γελοιότητας. Με όλα αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν, να τα ακούμε και να τα βλέπουμε εκεί μέσα στη Βουλή και γύρω από τη Βουλή, με παρετήσεις που προαναγγέλλονται, που αναβάλλονται. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια κατάσταση η οποία βεβαίως την ίδια στιγμή προκαλεί και μια απέχεια και μια αγανάκτηση. Ναι. Στο λαό, στον κόσμο που παρακολουθεί τις εξελίξεις, δικαιολογημένα κατά τη γνώμη μας. Και δείχνει, δείχνει επίσης, κατά την άποψή μας, τη σαπίλα και τη σύψη στην οποία έχει οδηγηθεί ένα ολόκληρο σύστημα, εν προκειμένου το αστικό πολιτικό σύστημα, και ταυτόχρονα δείχνει και την βαθιά υποκρισία η οποία το διακατέχει γύρω από τις λεγόμενες κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Τι να πρωτοπεί κανείς, τι να πρωτοπεί για τις φημολογούμενες αλλαγές του κανονισμού της Βουλής. Οι συνθήκες πραγματικά τώρα θυμηθήκαν ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές στον κανονισμό της Βουλής. Ένα μήνα, δύο μήνες πριν τις εκλογές, γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ναι, ουσιαστικά ναι, βέβαια. Είναι απίστευτα όλα αυτά που συμβαίνουν, δυστυχώς, και το χάλι, γιατί για χάλι πρόκειται, το χάλι αυτής της Βουλής, νομίζουμε ότι δεν έχει προηγούμενο σε όλη τη μεταπολιτευτική περίοδο. Ναι, και εγώ προσπαθώ να θυμηθώ έτσι αντίστοιχα φαινόμενα τέτοιου εκφυλισμού, πραγματικά τέτοιου εκφυλισμού. Άρα να υποθέσω. Από όσο θυμάμαι και εγώ, παρακολουθώ τις εξελίξεις της μεταπολίτευσης, όχι, νομίζω πως όχι. Να υποθέσω ότι, με βάση και με αυτό που μου λέτε, ότι εσείς αυτές τις αλλαγές, αν έρθουν προς κύρωση, προς ψήφιση, μάλλον την επόμενη εβδομάδα, εσείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα δεν τις ψηφίσετε. Κοιτάξτε, να δούμε τώρα πώς θα έρθουν και τι θα έρθουν. Καταρχήν, εμείς δεν είμαστε αντίθετοι στο να. Καταρχήν, δεν ψηφίσαμε εμείς αυτό το μεταναστευτικό τη Βουλή, να το ξεχνάμε αυτό. Και θα σταθούμε βεβαίως εμπόδιο και με βάση τη διατήρηση που έχουμε για τους αρχηγούς των κομμάτων. Εδώ θέλουμε να καταργηθεί και το διαπτωτικό για την εισόδο στη Βουλή. Δεν θα είμαστε αντίθετοι για το δικαίωμα των αρχηγών κομμάτων. Καλά, να παίρνουν το λόγο προφανώς. Που διαθέτουν να έχουν το δικαίωμα λόγου ως αρχηγοί βεβαίως κόμματος στη Βουλή. Αλλά να δούμε πώς θα έρθει, αν θα έρθει, γιατί αυτό που βλέπουμε προς το παρόν και από εδώ πλέον είναι ένα αλυστερίς, ένα χοντρό παζάρι ανάμεσα σε κόμματα και, που είναι στην κυβέρνηση ή που ήταν στην κυβέρνηση και που έχουν φύγει, το οποίο παζάρι νομίζω εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας και δεν ξέρουμε και πώς θα καταλήξει, δηλαδή. Ναι. Με όλα αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα και κάθε ώρα να αλλάζουν. Ναι, φανταστείτε ότι πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγα λεπτά, ο κύριος Καμένος έκανε ένα tweet που λέει ότι οι ΑΝΕΛ δεν θέλουμε χάρη από κανέναν, ναι, λέει μεταξύ άλλων ο κύριος Καμένος. Βλέπετε λοιπόν αυτό που σας έλεγα πριν. Αλλάζουν τα πράγματα ανά μία ώρα. Ναι, με διάφορα υπονοούμενα για τον Ρουβίκονα, λέει συγκεκριμένη η ΑΝΕΛ, δεν θέλουμε χάρη από κανέναν, θέλουμε εφαρμογή της κοινοβουλευτικής νομιμότητας, δεν δέχομαι δε ιδιαίτερα απειλές κατά της οικογένειάς μου, πάρε και τα προνόμια, κράτε και τους αστυνομικούς, εκτός από τους Ρουβίκονες υπάρχουν και Έλληνες Αλέξη, είπε πριν από λίγα λεπτά σε ανάρτησή του στο Twitter ο κύριος Καμένος, ο μέχρι προχθές συνεταίρος του κυρίου Τσίπρα. Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι ο συγκεκριμένος κύριος Καμένος ήταν συγκυβερνήτης του κυρίου Τσίπρα για 4 χρόνια με ένα κόμμα το οποίο είναι βεβαίως ένα καραμπινάτο ακροδεξιό κόμμα και με βάση τις διακηρύξεις, γι' αυτό και οι διακηρύξεις του ΣΥΡΙΖΑ για μέτωπο ενάντια στο φασισμό είναι, θα έλεγα, στήρικτες και υποκριτικές. Όμως θα έλεγα ότι μέσα σε αυτό το ζόφο, μέσα σε αυτή τη σύψη που τη βλέπουμε μέσα στη Βουλή, νομίζουμε ότι υπάρχει ένα κόμμα, και πρέπει να το πούμε αυτό, κύριε Παπαδόπουλε, το αναγνωρίζουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι με το ΚΚΕ. Ένα κόμμα το οποίο παραμένει σταθερό, το οποίο είναι η μόνη κοινοβουλευτική ομάδα η οποία παραμένει αμετάβλητη, γιατί δεν έχει ούτε αποχωρήσεις αλλά ούτε και προσχωρήσεις, και δεν θα μπορούσε να έχει προσχωρήσεις, γιατί οι βουλευτές οι οποίοι αλλάζουν τα κόμματα σαν τα πουκάμες έχουν βεβαίως τη δική τους προσωπική ευθύνη, αλλά έχουν την ίδια στιγμή και ευθύνη και αυτοί που τους παίρνουν. Κόμματα που τους δέχονται. Προφανώς, βέβαια. Δύο θέλει αυτή η διαδικασία. Έχουμε πολύ καθαρή θέση για το ζήτημα αυτό, και σε κάθε περίπτωση αυτό που αποδεικνύεται, εκτός από τον προσωπικό πολιτικό τυχοδιοκτισμό ορισμένων, οι οποίοι δεν είναι και λίγοι, νομίζουμε ότι φανερώνει ότι και ανάμεσα σε αυτά τα αστικά κόμματα, είτε αυτοπροσδιορίζονται ως κεντροδεξιά είτε ως κεντροαριστερά, τελικά οι αποστάσεις τους μεταξύ τους είναι πάρα πολύ μικρές, είναι
ελάχιστες, γι' αυτό και με χαρακτηριστική ευκολία μεταπηδούν οι βουλευτές από το ένα στο άλλο. Κάτι τελευταίο, κύριε Δελή, επειδή και πολιτεύεστε και εκλέγεστε στην Θεσσαλονίκη, να μου δώσετε λίγο το κλίμα, πώς είναι, είναι το κλίμα μετά και την ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών. Κοιτάξτε, το κλίμα βεβαίως επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Υπάρχει ένας προβληματισμός στον κόσμο και στο λαϊκό κόσμο. Υπάρχει ένας προβληματισμός κυρίως σε σχέση με τα ψηλά γράμματα αυτής της συμφωνίας και για το πώς θα αξιοποιηθεί αυτή η συμφωνία αργότερα από αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν πρωτίστως για την υπογραφή της. Και αυτοί δεν είναι άλλοι βεβαίως από τους Αμερικάνους και τους Ευρωπαίους υπεριαλιστές. Αυτοί την παρήγγειλαν, αυτοί την επέβαλαν και τους δικούς τους σχεδιασμούς υλοποιεί. Υπάρχει ένας κόσμος ευρύτερα ο οποίος προβληματίζεται, ανησυχεί για τις εξελίξεις, γιατί καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι η άλευση του ΝΑΤΟ και η επέκτασή του εδώ στην περιοχή θεωρεί ότι δεν είναι και τόσο προς όφελος των ΛΟΝ. Με αυτήν την έννοια, πέρα βεβαίως από κάποιους προβληματισμούς που υπάρχουν γνήσιους και δικαιολογημένους σχετικά με τα αλυτρωτικά τα οποία περιέχονται σε αυτή τη συμφωνία, γιατί περιέχονται όπως και να το κάνουν, έστω και ως αυθυμίες, έστω και ως πλευρές οι οποίες μπορεί να ειδωθούν είτε έτσι είτε αλλιώς, είναι ζητήματα τα οποία τροφοδοτούν ένα προβληματισμό και μια ανησυχία στον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δελή. Με αυτήν την έννοια παρακολουθούμε τις εξέλιξεις στο κόμμα μας. Και περιμένουμε και τα νεότερα. Και περιμένουμε τα νεότερα που εξελίσσονται αυτή την εβδομάδα με το πρωτοκόλλο ειδοχής των ΝΑΤΟ. Να είστε καλά, κύριε Δελή. Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλημέρα.